ποδοσφαίρου έχει εγκρίνει και έχει θέσει υπό την αιγίδα τη το μεγαλύτερο ίσως ποδοσφαιρικό τουρνουά στην Κύπρο. Το οποίο θα διεξαχθεί πέραν των 300 ομάδων, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τους διοργανωτές, είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις. Είμαστε στην ευκαιρία θέση να το έχουμε θέσει υπό την αιγίδα μας. Η ΚΟΠ θα είναι παρούσα με ποικίλους τρόπους κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανονισμών ποδοσφαίρου και ειδικά διαιτησίας που η Ομοσπονδία έχει θέσει ως προϋπόθεση. Θέλουμε να τονίσουμε με έμφαση ότι η ΚΟΠ τα τελευταία χρόνια κάνει πολλές και επίμονες προσπάθειες για τη σωστή ανάπτυξη και την βελτίωση του παιδικού ποδοσφαίρου στον τόπο μας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, έχουμε κωδικοποιήσει την εντεδειγμένη συμπεριφορά μέσω του εγχειριδίου του παιδικού ποδοσφαίρου της ΚΟΠ, το οποίο έχει πάει σε χιλιάδες παιδιά, σε χιλιάδες γονείς. Είναι ήδη, έχει ήδη σταλεί στον κόσμο. Απλά θα σταλεί και από τους διοργανωτές σε όλες τις ακαδημίες, ούτως ώστε οι μικροί, οι προπονητές και ειδικά οι γονείς έχουν να διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα, να μελετήσουν τους κανόνες εντεδειγμένης συμπεριφοράς που πάντοτε πρέπει να επιδεικνύουμε κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων. Όλοι όσοι συμβάλλουν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα πρέπει να έχουμε την πρέπουσα συμπεριφορά και να δίνουμε την απαραίτητη σημασία εκεί. Πρώτος το στόχος όλων μας στις ηλικίες αυτές σε τέτοιου είδους τουρνουά δεν είναι η πρώτη θέση, η νίκη, το πρωτάθλημα και οι φωτογραφίες και τα σοου. Πρώτος το στόχος πρέπει να είναι η χαρά της συμμετοχής, η χαρά της άθλησης, η κοινωνικοποίηση μέσα από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και τα τουρνουά, οι φιλίες που θα μείνουν παντοδυνές στον αθλητισμό και όχι οι εντάσεις, όχι οι φωνές, όχι αυτά όλα τα πολύ αρνητικά που είμαι σίγουρος ότι πολύ καλά όλοι ξέρετε. Τελειώνοντας, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εύχεται σε όλους έναν ποδοσφαιρικό πενθήμερο στην Αγία Νάβα, το οποίο να μείνει με ωραίες αναμνήσεις, μακριά από φανατισμούς, εντάσεις κτλ. Τα οποία έχουμε ξαναπεί, πάντοτε μέσα σε αυτό το πρέπει πλαίσιο. Ευχαριστούμε.